Εν τω μεταξύ έχει, δεν έχει το σύστημα πίεση, γιατί λένε ότι δεν έχει. Και αυξάνονται οι νοσηλίες από μόνες τους. Το GovGR είναι κολλημένο. Ο ΕΟΔΗ δεν δίνει ημερήσια, αλλά ανακυκλούμενα, κυλιόμενα, συγγνώμη, εβδομαδιαία. Οπότε δεν ξέρεις, στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Να σας πω τι γίνεται και στην αγορά στις επιχειρήσεις. Τα λένε όλοι. Επειδή είπε η κυρία Θεοδωρίδου χθες ότι βλέπετε από δίπλα σας τι γίνεται. Ναι, βλέπουμε. Βλέπουμε. Δεν υπάρχει ούτε επιδημιολογικό δεδομένο, ούτε άλλο στοιχείο. Βλέπει ο καθένας δίπλα. Βλέπει η Κατερίνα στο σπίτι της, στο οικογενειακό της, στο φιλικό της κτλ. Περιβάλλον. Βλέπουν και άλλοι όμως. Είσαι εργαζόμενος σε επιχείρηση και έχεις κρούσμα. Κρύφτο να πάει στα ανάθεμα και συνεχίζουμε. Και μετά το μαθαίνουν κατόπιν εορτής οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Αυτά συμβαίνουν παντού. Το τελείωσε ο κύριος Ζαούτης χθες, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, που είπε ότι οι ανεμβολίες στη υγειονομική δεν επιστρέφουν, τελειώσαμε. Οι άλλοι όμως, οι εμβολιασμένοι που νοσούν, η καραντίνα κατεβαίνει από 10 σε 5 μέρες και γίνεται κουτρούλιο γάμος. Και έρχεται μήνυμα από νοσηλεύτρια σε δημόσιο νοσοκομείο της Κρήτης. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη είναι διπλά εμβολιασμένη και νόσησε ήπια. Τι λέει? Στο νοσοκομείο που δουλεύω δεν μου επιτράπηκε να κάνω PCR τεστ. Παραπέμφθηκα σε κέντρο υγείας με πυρετό 3 ώρες στην αναμονή και δεν είναι η μόνη. Στις 5 μέρες μου λένε γυρνάς κανονικά στη δουλειά. Το πρωτόκολλο είναι ίδιο για όλους. Ήταν μάλιστα η απάντηση στην επισήμανση ότι έχω ακόμη συμπτώματα. Στις άλλες κλινικές που είναι πιο υποστελεχωμένες και έχουν 6-7 κρούσματα, δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι βάρδιες αυτές τις 5 μέρες. Αντί να πάρουν προσωπικό, λένε ας μειώσουμε τις μέρες καραντίνας του προσωπικού και ας κινδυνεύσουν εργαζόμενοι ασθενείς και όποιος τη βγάλει. Το ίδιο γίνεται σε όλη την πιάτσα. Με παίρνει υπεύθυνη λοιμοξιολόγος και μου λέει ότι πρέπει να έρθω σε επαφή με τον ΕΟΔΗ. 5 μέρες προσπαθούσα να τους βρω, έχει πρόβλημα το τηλεφωνικό κέντρο. Ήμουν σε αναμονή επί 50 λεπτά, οδηγίες δεν έλαβα ποτέ, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει επιτήρηση, χνηλάτιση. Η διασπορά είναι μεγάλη και δεν συμμαζεύεται με μπαλώματα. Πλέον η αναζωπήρωση μας βρίσκει με χειρότερους όρους και σε χειρότερες συνθήκες και παρόλα αυτά χρησιμοποιούν τα ίδια υποτιθέμενα μέτρα και λένε ότι περιμένουν αποτέλεσμα, για ποιον άραγε. Δεν πειράζει, κρατήστε την αισιοδοξία, πάμε καλά. Στον Ευαγγελισμό 80 του νοσηλευτικού προσωπικού βγήκαν off. Στις 5 μέρες θα επιστρέψουν. Καλά πάμε. Έτσι ναι, οι δείκτες ευημερούν με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε και πιο προχωρημένες καταστάσεις. Γιατί αυτό το κλίμα δεν φτιάχνεται από μόνο του. Καλημέρα, λέει η Δήμητρα από τη Θεσσαλονίκη. Πιο παράξενη και αστεία είδηση που άκουσα χθες ήταν για την νοσηλεύτρια στην Αγγλία που ήταν σε κόμμα και ξύπνησε με Viagra. Αστεία, της Pfizer είναι το Viagra, μην μπερδεύεσαι. Έχουν μία λιλουχία, Δημητρούλα μου. Λοιπόν, δεν τέλεψα. Σας είπα ότι δεν ξεκινήσαμε τυχαία με Βάρναλη σήμερα. Έχουν ακουστεί, θα το πω, παπαριές και παπαριές. Α, τώρα έρχεται. Θα περάσουμε καλά με την αισιοδοξία ότι την καβαλήσαμε. Διότι οι δείκτες ευημερούν. Μου στέλνουν εδώ τώρα μήνυμα ακούγοντας τη συνάδελφό τους από το νοσοκομείο της Κρήτης άλλοι συνάδελφοι και μου λένε: Γιώργο, πάνω από 30 στο παγνί τα κρούσματα των εργαζομένων με το κυλιόμενο του πενθήμερου. Παιδιά, καταλάβατε, βάλ το κάτω από το χαλί και πάμε καλά. Καβαλάμε το κύμα και πώς το είπαν, τέλη Γενάρη, Φλεβάρη, καθαρίσαμε. Λέτε, ακούστε τώρα πιο προωθημένη άποψη από τον κύριο Παρασκευή χθες δημοσίως. Για ακούστε. Η όμικρον είναι το τέλος ή θα πάμε και σε άλλα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε και άλλες μεταλλάξεις, επικίνδυνες εννοώ. Σε κάθε περίπτωση η όμικρον θα βοηθήσει του να βγούμε πιο γρήγορα ενδεχομένως από τα δεινά της πανδημίας. Βοηθά μεγαλύτερο ποσοστό, μεγαλύτερο αριθμό συνανθρώπων μας να αποκτήσει πιο ευρεία νοσία, που οι μελέτες δείχνουν ότι θα μας προφυλάξει ενδεχομένως και από άλλες μεταλλάξεις στο μέλλον. Άρα ίσως ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι επιταχύνει το τέλος ή βοηθήσει να είμαστε πιο κοντά. Πω, τι είπε? Ο κύριος Παρασκευής είναι γιατρός, λοιμοξιολόγος, επιδημιολόγος,
πνευμονολόγος, ανοσιολόγος, μικροβιολόγος. Όχι, μαθηματικός. Εντάξει, το είπε όμως. Και για να το είπε, το έχει υπολογίσει. Συμπέρασμα, κατά τη δική του εκτίμηση. Ένα μικρό ελαφρό καρκινάκι τώρα σε μικρή ηλικία μπορεί να σε γλιτώσει από έναν απειλητικό καρκίνο σε κρίσιμη ηλικία. Πέρασέ τον τώρα. Αυτό είναι το νόημα. Γενικά όπως περνάμε τα παιδικά νοσήματα, να περάσουμε και την πανδημία. Αυτό μας λέει ο μαθηματικός. Μιλάμε για short COVID εναντίον long COVID. Η όμικρον λοιπόν, κατά τον κύριο Παρασκευή και του συναυτό, είναι και αυτή μια λίμωξη σαν την Ιλαρά ή μάλλον σαν την Ερυθρά, που συνιστούμε στα κορίτσια να την περνάνε στην παιδική ηλικία σε ελαφρά μορφή, ώστε να μην την περάσουν στην εγκυμοσύνη σε βαριά μορφή. Έτσι λοιπόν να περάσουμε τώρα την όμικρον για να αποφύγουμε ο καθένας τις βαριές μορφές COVID. Επίσης φαίνεται ότι η όμικρον ανήκει στις παιδικές αρρώστιες των επιδημιολόγων που είναι μαθηματικοί. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ευτυχώς λοιπόν που βρέθηκε στο δρόμο μας η όμικρον, γιατί έτσι θα φτάσουμε πιο γρήγορα στην ανοσία της αγέλης, αρκεί να είμαστε τριπλοεμβολιασμένοι. Εάν το καλοσκεφτείτε, θα μας πείσουν ότι η όμικρον είναι δώρο Θεού. Οπότε, προς τι τόσος μανιχουλές.